Αυτές τις ημέρες τοποθετήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο ένα μηχάνημα, ένας αυτόματος πολιτής αναψυκτικών. Εμείς το πληροφορηθήκαμε αυτές τις ημέρες. Είχε γίνει ένας διαγωνισμός από τον προηγούμενο χρόνο από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Δεν είχε πέσει στην αντίληψή μας. Φανταζόμαστε ότι θα ήταν ένας πολιτής μόνο για νερά. Βέβαια, είχε αναψυκτικά μέσα. Η κατασταματάρχη Αρχαίας Κορίνθου είναι ανάστατη για αυτό το συμβάν, γιατί αφενός ότι από μία πλευρά τα τουριστικά γραφεία, οι οδηγοί και ξαναγοί έχουν μία περίεργη πολιτική, ώστε να μην αφήνουν τους τουρίστες που είναι στα γκρουπ να ολοκληρώνουν την ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, με συνέπεια να βγουν στην έξοδο η οποία είναι στην πλατεία του χωριού. Και εκεί ο κάθε τουρίστας θα ψωνίσει κάτι από τα μαγαζιά, θα δει τα τουριστικά μαγαζιά, θα πάρει κάτι από όλα τα μαγαζιά που έχουν στην πλατεία. Δυστυχώς δεν ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο, δεν έπεσε την αντίληψή μας ότι θα τοποθετηθεί ένα μηχάνημα. Από πληροφορίες που μαζεύουμε σήμερα, μαθαίνουμε ότι είναι παράνομο να τοποθετηθεί ένα μηχάνημα. Και μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο αργότερα. Θα στείλουμε και κάποιες επιστολές στο Υπουργείο ή στο γύρω Περιφερειάρχη να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Σήμερα που τα προβλήματα τα οικονομικά είναι μεγάλα, η Αρχαία Κόρινθος έχει μία μικρή σεζόν. Έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μέσα από το Υπουργείο μία άσχημη τουριστική πολιτική για την Αρχαία Κόρινθο. Και το τονίζω επιγραμματικά αυτό το πράγμα. Άσχημη πολιτική τουριστική για την Αρχαία Κόρινθο μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος αυτός και δεν ξέρω τι συμφέροντα εντός εισαγωγικών μπορούν να καλύπτουν. Ναι, σήμερα το πρωί επισκέφτηκα τον αρχαιολογικό χώρο προσωπικά και είδα ότι υπάρχουν μέσα μηχανήματα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο όπου πολλούν αναψυχτικά, πορτοκαλάδες και άλλα αναψυχτικά, λεμονάδες και νερό με αυτόματους πολιτές μέσα στον χώρο των αρχαίων. Και από πληροφορίες έμαθα ότι υπάρχει και πάνω στην περιοχή του κάστρου της Αρχαίας Κορίνθου. Οι κάτοικοι γενικά της περιοχής της Αρχαίας Κορίνθου, οι οποίοι είναι εμπλοκόμενοι με τις τουριστικές επιχειρήσεις τους, καφέ, τουριστικά είδη κλπ. Και εξαρτιόνται αυτή τη στιγμή, που είναι δύσκολη η οικονομική κατάσταση για ολόκληρη την Ελλάδα, από ένα μικρό κομμάτι του τουρισμού που επισκέπτεται την περιοχή, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Στην προοπτική ότι αυτοί οι ξένοι, οι λίγοι που έρχονται και η μείωση του τουρισμού, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στο 50%, δεν θα μπαίνουν καν στα μαγαζιά τους να ψωνίσουν ούτε μία πορτοκαλάδα ούτε ένα μπουκαλάκι νερό. Ανταγωνισμός είναι αυτός και αθέμητος. Αθέμητος ανταγωνισμός μέσα στα σημεία, μέσα στα αρχαία, να υπάρχουν πολιτές αυτόματοι και από την άλλη μεριά το κράτος να ζητάει από τον ελεύθερο επαγγελματία, τον μικρομεσαίο, που έχει μαγαζί απ' έξω, που έχει ένα περίπτερο, που έχει ένα μαγαζί με τουριστικά είδη, να πληρώνει φόρους, ενίκεια, φόρους αλληλεγγύης, φόρους προστιθέμενης αξίας και να μην μπορεί να ασφαλιστικές φορές κλπ. Και παράλληλα να του δημιουργεί πρόβλημα το ίδιο το κράτος. Ναι, αλλά αισθητικά μες στις κολόνες, μπροστά στις κολόνες να είναι δίπλα αυτόματος πολιτής, να έχει με αψηφιδικά. Το χειρότερο είναι ότι το μουσείο, η Αρχαία Κόρινθος, τέλος πάντων και ο αρχαιολογικός χώρος, εδώ δεν έχει τουαλέτες μέσα για τους ξένους. Τα μπουκαλάκια του νερού και της κοκακόλας και πορτοκαλάδες τα βάλανε μπροστά για να αποτελειώσουν τον υπόλοιπο εμπορικό κόσμο της περιοχής.